να πει κανείς γιατί είναι Φιλουμένα Μαρτουράνο ως θεατρικό έργο. Γράφτηκε το 1946 και ήδη το 1947 οι φανατικοί καθολικοί στείλαν μάλλον ένα μήνυμα στον Πάπα τι συμβαίνει, μια πόρνη μιλάει με την Παναγία. Αναγκάστηκε ο Πάπας και κάλεσε την αδερφή του Εντουάρντο Ντε Φιλίππο στο Βατικανό και μπροστά του έπαιξε τον μονόλογο αυτόν, παρουσία του Εντουάρντο Ντε Φιλίππο και μάλλον και του υπόλοιπου θειάσου. Και έτσι πίστηκε ο Πάπας να μην αφορήσει το έργο. Καταλαβαίνετε δηλαδή ότι το έργο αυτό μέσα σε ένα χρόνο, δηλαδή 1946-1947, ήδη είχε γίνει θρύλος στην Ιταλία. Μετά ο θρύλος αυτό συνεχίστηκε μέχρι στις μέρες μας και σε ένα αυτοβιογραφικό σημείωμα ο Φιλίππο λέει ότι παίχτηκε σε 100 χώρες. Αλλά αυτό το είχε γράψει το 1984. Άρα μετά το 1984 μέχρι σήμερα έχω ένα κατάλογο στο αρχείο μου που μάλλον πρέπει να παίχτηκε γύρω στις 200 χώρες και θέατρα. Λοιπόν, το θέμα με το έργο αυτό είναι ο πρώτος ρόλος. Εάν έχεις τον πρώτο ρόλο αυτόν, Φιλουμένα Μαρτουράνο, επιχειρείς να κάνεις αυτή την παράσταση. Όχι ελπίζω, είμαι σίγουρος ότι την Φιλουμένα Μαρτουράνο εδώ στην Καλαμάτα την βρήκαμε και την βρήκα και θα ήταν πολύ μεγάλη παράληψη να μην πραγματοποιηθεί αυτή η παράσταση. Μιλάμε φυσικά για την Μαρία την Τούμπουρο, από ό,τι καταλάβατε, που θα κάνει μεγάλη αίσθηση η ερμηνεία της φέτος σε αυτή την παράσταση. Δεν είναι λόγια, ξέρετε, κολακίας και προμόσιων. Μιλάμε για 5 μήνες εξαντλητικής δουλειάς και κάθε παράσταση που κάνουμε στην θεατρική διαδρομή είναι ένα διαρκές εξάμηνο θεατρικού σεμιναρίου με όλα τα έργα με τα οποία έχουμε καταπιαστεί ή εγώ που έχω καταπιαστεί μαζί τους. Έτσι και με την Φιλουμένα Μαρτουράνο υπόθηκε από κάποιους, α ωραία, εντάξει, εύκολο έργο. Τώρα αν είναι εύκολο έργο ή όχι, ειδού η Ρόδος, ειδού και το πείδημα. Αυτό που έχει πολύ μεγάλη σημασία για μας είναι ότι τα πάντα εξαρτώνται σε μια παράσταση από το συντελεστή δυσκολίας. Και ο συντελεστής δυσκολίας που αναγκαστήκαμε να χρησιμοποιήσουμε και να στηρίξουμε την παράστασή μας είναι επί της ουσίας και γι' αυτό το λόγο πιστεύω απόλυτα ότι το αποτέλεσμα εξαρτάται από αυτόν τον ισχυρό συντελεστή δυσκολίας γιατί κουραστήκαμε πάρα μα πάρα πολύ. Η σοβαρότητα με την οποία αντιμετωπίζει τις θεατρικές παραγωγές της η θεατρική διαδρομή τολμώ να πω, μπορείτε να το αντιληφθείτε και οι ίδιοι από το σκηνικό που υπάρχει αυτή τη στιγμή εδώ και επειδή έχω μια 50χρονη πείρα σκηνική και μόνο αυτό το σκηνικό που είναι μπροστά στα μάτια σας αυτή τη στιγμή με ικανοποιεί και με συγκινεί αφάνταστα. Γιατί μου δίνεται η δυνατότητα, η τρέλα εντός εισαγωγικών της θεατρικής διαδρομής και η τρέλα των δικών μου θεατρικών ουτοπιών κυριολεκτικά πραγματοποιούνται σε αυτά τα τελευταία 6 χρόνια που συνεργάζομαι με την θεατρική διαδρομή. Βέβαια κάθε παράσταση είναι ένα ρίσκο τρομακτικό. Έτσι. Αυτό το ρίσκο, ευχαριστώ πολύ τη θεατρική διαδρομή που τέλος πάντων ρισκάρουμε μαζί. Όσον αφορά τώρα το έργο, εάν διαβάσετε το σημείωμά μου που θα ήθελα πραγματικά να το δημοσιεύσετε και στις εφημερίδες σας ως μια δήλωσή μου για την παράσταση, ο τίτλος είναι «Το δίκιο είναι με την Φιλουμένα Μαρτουράνο». Αυτός είναι ο τίτλος. Και η Φιλουμένα Μαρτουράνο δεν είναι ένα πρόσωπο. Είναι ένα σύμβολο διαχρονικό που αφορά όλες τις γυναίκες του κόσμου που δυστυχώς και μέχρι σήμερα έχουν αυτά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν
όλες οι γυναίκες λόγω των κοινωνικών, οικονομικών καταστάσεων, των ανισοτήτων και πάει λέγοντας. Η συγκεκριμένη η ιστορία εξελίσσεται αμέσως μετά. Συγγνώμη, χίλια συγγνώμη, ξέχασα να το... θα το βγάλετε. Λοιπόν... Κώστα, είσαι απαράδεκτος. Λοιπόν... Ας το... Εξαφάνισε το. Λοιπόν... Είναι αμέσως μετά τα γεγονότα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου στην Ιταλία. Πείνα, φτώχεια και προσπάθεια παλινόρθωσης της ζωής μιας κανονικότητας. Και μέσα σε αυτή την προσπάθεια για κανονικότητα, η Φιλουμένα Μαρτουράνο, σαν μια τρικυμισμένη θάλασσα, όπως λέω στο σημείωμά μου, δεν στέκεται ούτε στιγμή στο να διεκδικήσει την ευτυχία της. Και όπως λέει ο Ήψεν, η μεγαλύτερη ανταρσία είναι το να διεκδικείς την ευτυχία. Αυτή είναι, λέει, πολύ μεγάλη ανταρσία. Είσαι αντιεξουσιαστής όταν ζητάς την ευτυχία. Και πραγματικά η Φιλουμένα Μαρτουράνο δεν καταλαβαίνει από εξουσίες. Ορμάει και νικάει. Αλλά έχουμε μια μικρή έκπληξη στο τέλος της παράστασης. Γιατί για μια στιγμή, ενώ το έργο διαδραματίζεται και πιθανό να έχει ένα happy end... Όχι, δεν θα το πω καθόλου. Πιθανώς είπε. Είπε πιθανό. Λοιπόν, εκεί πραγματικά στο τέλος κάποιος θα διαπιστώσει ότι παρά ήταν εύκολη η νίκη της. Για να δούμε τι συμβαίνει στο τέλος στην παράσταση αυτή. Μιλάμε για εξάντληση. Όσον αφορά δηλαδή τις πρόοδες. Υπάρχει μια στάση διαχρονική τα τελευταία χρόνια που αντιμετωπίζω στην Καλαμάτα, μια στάση επιφυλακτικότητας απέναντι στα εραστεχνικά σχήματα. Δεν μελετούν καθόλου την κατάσταση. Ακούς, ας πούμε, ποια είναι η διαφορά μεταξύ επαγγελματία και ερασιτέχνη, ηθοποιού και ούτω καθεξής. Σαφέστατα υπάρχουν διαφορές. Αλλά το θέατρο είναι ένα. Είτε ας πούμε με αυτό ασχολούνται οι ερασιτέχνες, είτε οι επαγγελματίες. Όπως υπάρχει μια αρπαχτή επαγγελματική παράσταση, έτσι υπάρχει και μια αρπαχτή ερασιτεχνική παράσταση. Ο κόσμος της Καλαμάτας και ειδικά το θεατρόφιλο κοινό, μετά την εκπαίδευσή του τα πρώτα χρόνια του ΔΠΘ, έμεινε χωρίς θέατρο. Να, μια πρώτη προσέγγιση για το τι συμβαίνει με τα πάμπολα ερασιτεχνικά σχήματα της πόλης. Άρα, ας μην τρέχουν να καταλάβουν το φαινόμενο με αρνητικές έρευνες, ας τρέξουν να δουν ποιο είναι το θετικό που προσφέρουν τα ερασιτεχνικά σχήματα στο θέατρο στην Καλαμάτα. Καταρχήν, διαμορφώνονται θεατές. Κάνε μια καλή παράσταση εσύ, επαγγελματία, και φέρε τον κόσμο. Έτσι. Λοιπόν, δεν υπάρχει άλοθη ούτε για τους επαγγελματίες, ούτε για τους ερασιτέχνες. Αυτό που υπάρχει είναι δουλειά και μόνο δουλειά. Δουλειά μέχρι τελικής πτώσεως. Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πείδημα. Ο καθένας μπορεί να κάνει μια θεατρική παράσταση. Ας την κάνει. Λοιπόν, τα λέω αυτά γιατί πραγματικά υπάρχει μια αρνητική στάση κάποιον που νομίζουν ότι επενδύουν στον πολιτισμό στην Καλαμάτα, αλλά δείξτε μου έναν που να επενδύει στον πολιτισμό στην Καλαμάτα, από τη Δημοτική Αρχή μέχρι το Υπουργείο Πολιτισμού. Δεν επενδύει κανένα στον πολιτισμό της Καλαμάτας. Επενδύουν μόνο κλειστά κυκλώματα και συντεχνίες που νομίζουν ότι ασχολούνται με τον πολιτισμό. Λοιπόν, αυτά έπρεπε να τα πω οπωσδήποτε, γιατί έχω 50 χρόνια στο θέατρο και... Αν μη τι άλλο δικαιούσε. Αν μη τι άλλο το δικαιούμε, γιατί το περισσότερο τμήμα αυτών των 50 χρόνων μου είναι σε μια διαδικασία προσφοράς παρά αντικειμενικής αποζημίωσης όσον αφορά προβλήματα διαβίωσης και τέτοια. Έτσι. Λοιπόν...
Προχθές που κάναμε μια από τις τελευταίες γενικές πρόβες και πήγα σε εκείνο το σημείο στο προσκήνιο να μιλήσω με τα παιδιά, πραγματικά με κόπο συγκρατήθηκα όσον αφορά να μην δείξω ότι, να μην αρχίσω να κλαίω, γιατί αισθάνθηκα μια απέραντη συγκίνηση το πώς με δέχονται αυτοί οι άνθρωποι, το πώς συνεργάζομαι μαζί τους και όπως είπα και στον πρόλογό μου, το πώς δεν έχω καμιά σχέση με την πραγματικότητα του ρεαλισμού και πάει λέγοντας. Είμαι ένας ουτοπιστής και η δικιά μου η πραγματικότητα είναι η ουτοπία. Γι' αυτήν αγωνίζομαι και αυτό τον αγώνα μου δίνει πεδίο να δράσω η θεατρική διαδρομή. Ευχαριστώ πολύ.